που βλέπουμε εμείς. Πέφτει η λίμνη πάρα πολύ, έχει κατεβεί γύρω στα 40 μέτρα από το όριο της υπερχείλισης που είναι. Συνεχώς πέφτει, όπως επειδή περνάμε και βλέπουμε και ξέρουμε που βρίσκεται κάθε φορά. Και το απολύψιμο νερό συνεχώς λιγοστεύει. Αυτό πρέπει να χτυπήσει τις καμπάνες κινδύνου από τώρα τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Το νερό δυστυχώς εφέτος έκανε αισθητή την απουσία του από πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα νησιά, ακόμα και η Κέρκυρα με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά χωριά δεν έχουν νερό και παίρνουν 1-2 ώρες νερό την ημέρα. Εμείς εδώ πέρα στη Δωρίδα έχουμε ήδη σε κάποια χωριά έλλειψη νερού και οι υδροφόρες του Δήμου καθημερινά εφοδιάζουν τις εξαμενές. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Την τελευταία φορά, περίπου το 1998, είχαμε το ίδιο φαινόμενο, αλλά τότε δεν έπεφτε μέσα ο Εύβοινος. Άρα και τώρα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, συν το γεγονός ότι η λίμνη του Μόρνου από τα φερτά υλικά που φέρνουν οι χήμαροι που την τροφοδοτούν, συνεχώς ανεβαίνει ο πυθμένας της και μειώνεται η περιεκτικότητά της. Σε κάθε δεκαετία γίνεται από ένα τέτοιο γεγονός, κατεβαίνει το νερό, πέφτει. Το 93 ήταν το αποκορύφωμα, είχε κατεβεί πάρα πολύ, παραλίγο να φέρουν και αντλίες από ό,τι μας λένε, γιατί το νερό εκεί που φεύγει για την Αττική δεν είναι στον πυθμένα της λίμνης, είναι πιο πάνω. Έχει φτάσει στο όριο για να φέρουν τις αντλίες. Προφανώς δεν έχουμε τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Εάν όμως συνεχιστεί η λειψιδρία, δεν πέσουν χιόνια, δεν ρίξει βροχές όπως πρέπει να ρίξει, του χρόνου θα το έχουμε. Θα πρέπει να πάρθουν από τώρα να εκπονηθούν μελέτες, να δημιουργηθούν φράγματα στα ριάκια και στους χυμάρους, να συγκρατούν τα νερά, τα οποία θα είναι χρήσιμα και για την άρδευση, αλλά κυρίως για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Ένα χειμώνα ο οποίος θα έχει και χιόνια και βροχές πολλές, για να γεμίσει, να πιάσει κάποιο νερό, ναι. Υπάρχει θέμα μεγάλο. Αλλά πρέπει και εμείς σαν καταναλωτές να καταλάβουμε ότι πρέπει να καταναλούμε όσο νερό χρειαζόμαστε. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Πρέπει και από πλευρά μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.